Φίλε και φίλοι τη Sports Arena, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην 28 Οκτωβρίου 2025 στο γραφείο τη κλινική διατολόγου διατροφολόγου κυρία Χριστίνα Παπάζογλου και σήμερα θα μιλήσουμε για την αθλητική διατροφή. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια εισαγωγή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ. Λέγοντα αθλητική διατροφή, εννοούμε κάτι ξεχωριστό σε σχέση με τη διατροφή των υπόλοιπων ανθρώπων. Είναι λίγο εξειδικευμένο. Η σωστή διατροφή παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ε, στην ε, υποστήριξη των αναγκών ενό αθλητή, ε, τόσο κατά τη διάρκεια τη προπόνηση όσο και του αγώνα, σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Οι κατάλληλε διατροφικέ επιλογέ, ε, στη σωστή ποσότητα πρόσληψή του, ε, στον κατάλληλο χρόνο καταναλωσή του, ε, εξασφαλίζουν στο βαθμό που του αναλογεί υψηλά επίπεδα ε, υγεία, αντοχή και απόδοση. Ποια είναι η σημασία των γευμάτων στην άσκηση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της άσκησης. Το γεύμα πριν από την άσκηση, είτε πρόκειται για προπόνηση είτε για αγώνα, ε, θα, πρέπει θα πρωτίστως να παρέχει επαρκείς ποσότητες υγρών, ε, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υδάτωση του αθλητή. Ε, θα πρέπει να είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και φυτικές σύνες. Με αυτόν τον τρόπο αδειάζει το στομάχι και αποφεύγονται τυχόν βασεντερικές διαταραχές. Επίσης, είναι χρήσιμο να είναι πλούσιο συντατάθρακες, ώστε να μεγιστοποιεί τη διατήρηση γλυκόζης στο αίματος και να φορτίζει το γλυκογόνο, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στους μυς και στο ύπαρ. Ε, τέλος, είναι απαραίτητο να περιέχει μια μέτρια ποσότητα πρωτεΐνης και να αποτελείται από τροφές οι οποίες είναι οικίε και καλά ανακτές από τον αθλητή. Σε καμία περίπτωση δεν εισάγουμε τροφές οι οποίες δεν έχει ξαναδοκιμάσει ο αθλητής πριν από τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η πρωταρχική στόχη θα πρέπει να είναι. Ε, η αποκατάσταση των υγρών και η παροχή επαρκούς παρκού ποσότητα συντατανθράκων με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζου στο αίματο. Αυτέ οι διατροφικέ οδηγίε είναι εξαιρετικά σημαντικέ, ιδιαίτερα για γονίσματα που διαρκούν ε, παραπάνω από μία ώρα και ιδιαίτερα όταν ο αθλητή δεν έχει ικανοποιητικά ε, αρχικά επίπεδα αποθεμάτων ε, μυϊκού και πατικού γλυκογόνου. Όσον αφορά στο γεύμα μετά την άσκηση, ο διαιτητικό στόχο είναι η εξασφάλιση Επαρκού ενέργεια και υδατανθράκων ε, για την αποκατάσταση του μυϊκού γλυκογόνου και για την εξασφάλιση ταχεία ανάνυψη του αθλητή. Εάν ένα αθλητή έχει εξαντλήσει όλα τα αποθέματα κατά τη διάρκεια τη άσκηση ή του αγώνα, η πρόσληψη υδατανθράκων θα πρέπει να γίνει 30 λεπτά. Μετά το πέρας τη άσκηση και να επαναλαμβάνεται κάθε δύο ώρε για τι επόμενε 4-6 ώρε. Η πρόσληψη πρωτενη μετά την άσκηση ε, παρέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζονται για την ανακατασκευή και ανάπλαση του μυϊκού ιστού. Επομένω, οι αθλητέ θα πρέπει να καταναλώνουν. Ε, μετά την προπόνηση ή τον αγώνα ένα μεικτό γεύμα ε, το οποίο θα αποτελείται από τα βασικά θρεπτικά συστατικά, ε, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών προσφέρει στους αθλητές τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ε, βιταμίνες, μέταλλα και αντιξιωτικά. Μιλήσαμε για το ρόλο και τη σημασία των γευμάτων. Φαντάζομαι ότι ο εξής είναι και ο ρόλος του νερού. Ε, είναι όντω έτσι, ή αποτελεί έναν αστικό μύθο, όλο Ο σημαντικότερο. Από του πιο σημαντικού παράγοντε που συμβάλλουν ε, καθοριστικά όλα στην αθλητική απόδοση ε, και συνήθω υποτιμάται από του αθλητέ, ε, είναι η επαρκή συνειδάτωση. Συνεπώ, η αθλητική απόδοση είναι βέλτιστη όταν οι αθλητέ διατηρούν το συζύγιο υγρών κατά τη διάρκεια τη άσκηση, ενώ αντί θα τα διαταράσετε με τη βαθμία, με τη αφυδάτωση. Η επιπτώσει αφυδάτωση δεν περιορίζονται μόνο στην αναστολή τη απόδοση, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν βασικές βασικέ θερμικέ βλάβε, όπω είναι η θερμοπληξία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό κεφάλαιο. Παιδική και εφηβική ηλικία. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή. Ή είναι υπερβολή, τι θα συμβούλευε στου γονεί, Γιατί όταν μιλάμε για τέτοιε ηλικίε, μιλάμε για προαγωνιστικά τμήματα. Ναι. Ε, Πρωτίστω θα πρέπει να καλύπτονται όλε οι ενεργειακέ ανάγκε των παιδιών αναλόγω την ηλικία, το φύλλο και την δραστηριότητα. Ε, σίγουρα θα πρέπει να δίνεται σημασία και κατά τη διάρκεια τη άσκηση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο ασκείται έχει άλλε ενεργειακέ ανάγκε από ένα παιδί το οποίο δεν ασκείται. Ε, αν μπορώ να δώσω κάποιε πληροφορίε, έστω και λίγε, ε, θα έλεγα ότι θα πρέπει να γονεί να επιμελούνται ε, το προγνωστικό γεύμα των παιδιών, ε, δηλαδή ένα γεύμα περίπου 3 με 4 ώρε πριν την άσκηση, ε, καλή ενυδάτωση, πάρα πολύ βασικό όπω αναφερθήκαμε και πριν, ε, και ενυδάτωση και κατά τη διάρκεια τη άσκηση, αν το επιτρέπει το άθλημα, καθώ και μετά είτε με την πρόσληψη καθαρού νερού, είτε με ένα αθλητικό ποτό, την καταλήξη του αθλητικού ποτού, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και σπίτι, είτε και με ένα σκέτο από γάλα. Θα ήθελα να προσκαλέσω του γονεί να επισκέπτονται ειδικού διατολόγου, έτσι ώστε να ενημερώνονται ορθά για την διατροφή των παιδιών του, είτε σε άσκηση είτε όχι. Κλείνοντα, η διατροφή αρκεί από μόνη τη έτσι ώστε να βελτιώσει την απόδοση ενό αθλητή και να την κάνει άριστη, αν θέλει. Ναι, η διατροφή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη τη βέλτιστη αθλητική απόδοση, στη μείωση τη κόπωση, όπω είπαμε και πριν, κατά τη διάρκεια τόσο τη προπόνηση όσο και του αγώνα. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο προπονητικό πρόγραμμα και την απαραίτητη αγωνιστική τακτική, η διατροφή μπορεί να αποτελέσει το χρυσό κλειδί για την νίκη, ε, στερώντα την παράλληλα από έναν άλλον αθλητή, ο οποίο πιθανόν να υποτίμησε τη σημασία τη σωστή διατροφή. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νίκο και εγώ ευχαριστώ και σε μία από τις επόμενες παρουσιάσεις θα μιλήσουμε και για τα εργογόνα βοηθήματα και το πώς μπορούν και αυτά με τη σειρά τους να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών.